Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Μπούζη, και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο τώρα με αυτό το θέμα της εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί δεν υπογράψατε ως κόμμα βέβαια τη βίαιη προσαγωγή του Σαράφη. Ωστόσο, η θέση σας είναι να καταθέσουν οι μάρτυρες με τη φυσική τους παρουσία, με το πραγματικό τους όνομα. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δελή, αυτό δεν θεωρείτε ότι θα λειτουργεί αποτρεπτικά για όποιον στο μέλλον θελήσει να καταγγέλει υποθέσεις διαφθοράς? Κοιτάξτε, νομίζω η θέση αυτή του ΚΚΕ ήταν από την αρχή γνωστή. Έτσι τοποθετηθήκαμε και με τον εκπρόσωπό μας στην Επιτροπή, με τον Νίκο τον Καραθανασόπουλο. Νομίζω πως όχι, για να απαντήσω αμέσως στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Γιατί θεωρούμε ότι αυτός που λέει την αλήθεια, κυρία Βούζη, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η αλήθεια είναι πάντα λυτρωτική. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνεται μια, πώς να το πω, να μην το πω ότι γίνεται μια καταχρηστική έτσι, αξιοποίηση των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά γίνεται ένα παιχνιδάκι παράξενο όλο το τελευταίο διάστημα γύρω και από αυτήν την υπόθεση με αφορμή τους λεγόμενους προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν ξέρω, θα θυμόσαστε και παλιότερα κάποιους άλλους μάρτυρες, των οποίων τα ονόματα υποτίθεται ότι ήταν άγνωστα και ήταν πολύ γνωστά σε όλη την πιάτσα. Κάποιοι μάλιστα φανερώθηκαν και από μόνοι τους. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται με το φως της αλήθειας, χωρίς κουκούλες, χωρίς ψευδόνυμα. Όμως δεν είναι, κύριε Δελή, ο κόσμος μας. Χωρίς μάσκες, χωρίς μάσκες. Ξέρω τι θέλετε να πείτε. Δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Έχουμε και... Δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η πολιτεία, η οποία έχει ως υποχρέωση να προστατεύει τους ανθρώπους οι οποίοι μαρτυρούν την αλήθεια σε μια προανακριτική, σε μια δικαστική στην ουσία επιτροπή, όπως είναι και αυτή η Επιτροπή της Βουλής. Ναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Επιμένουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποια άλλη διαδικασία και το είχαμε κάνει ευθύς εξ αρχής γνωστό. Τώρα, προσέξτε, εδώ πρέπει να μας προβληματίσει ποιο γεγονός, κυρία Βούζη, ότι αυτό προβλέπεται, αυτή η λεγόμενη διαδικασία των προστατευόμενων μαρτυρών, είναι από τον λεγόμενο αντιτρομοκρατικό νόμο, τον οποίο τότε τον κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον ψήφισε. Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και αξιοποιεί αυτόν τον νόμο. Και η Νέα Δημοκρατία που τότε τον ψήφισε έρχεται και προσπαθεί να τον παρακάμψει, έτσι για να δούμε και τους ρόλους και το πώς αλλάζουν αυτοί οι ρόλοι ανάλογα με τη θέση που έχουν σε σχέση με την κυβερνητική εξουσία. Ναι. Τώρα βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να μείνουμε κι άλλο σε αυτό το θέμα, γιατί απορρίφθηκε από εσάς η αίτηση εξαίρεσης του κύριου Πλεύρη από τις εργασίες της Επιτροπής κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Εντάξει, όχι, δεν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Νομίζουμε ότι η Επιτροπή έχει από μόνη της το δικαίωμα, η Βουλή έχει το δικαίωμα να συγκροτεί την Επιτροπή με τα μέλη που υπάρχουν και νομίζω ότι όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι παρά ένα παιχνιδάκι έτσι ροκανίσματος του χρόνου και πετάγματος της μπάλας στην εξέδρα, για να μιλήσω και λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι επί της ουσίας κάποιο ζήτημα δηλαδή. Τώρα, κύριε Δελή, χθες είχαμε τις κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα, αλλά η κυβέρνηση ουσιαστικά σας κατηγόρησε εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΜΕ φυσικά που είναι το ΚΚΕ, ως χαρακτήρισε την απεργία ως καθαρά αντιπολιτευτική ενέργεια από επαγγελματίες εργατοπατέρες. Ναι, χρησιμοποίησε πολύ βαριές κουβέντες η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο υπουργός, αλλά και κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κάποιοι λαγοί της κυβέρνησης θα έλεγα, όπως ο κύριος Βελόπουλος χθες στη Βουλή, για μια απεργία η οποία ήταν πέρα για αυτή, ήταν επιτυχημένη, έχοντας μάλιστα απέναντί της να την πολεμά αυτήν την απεργία η ίδια η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, της οποίας το κύρος έχει καταρακωθεί τελείως στα μάτια των εργαζομένων. Αλλά ξέρετε, κυρία Βούζη, νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία αυτής είναι η εξής. Είναι το ότι κατέστρεψε στην ουσία όλο αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού του κυρίου Μπρούτση, γύρω από το τι καλό είναι αυτό το
το ασφαλιστικό που έρχεται, τα θετικά που περιέχει. Αυτό το αφήγημα σμπαραλιάστηκε χθες από την απεργία και ένα είναι βέβαιο, ότι και κάτι μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΜΕ, των ταξικών συνδικαλιστών, αλλά και άλλων δυνάμεων, οφείλουμε να το ομολογήσουμε, νομίζουμε ότι αυτός ο νόμος δεν νομιμοποιήθηκε και δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των πλατιών εργατικών και λαϊκών μαζών, άσχετα από το πώς, αν απήργησαν χθες ή δεν απήργησαν. Εδώ είμαστε, οι συνέπειες αυτού του νόμου δεν θα αρχίσουν να φανούν, στην ουσία πρόκειται για μια επικαιροποίηση και για μια νέα βερσιόν του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό το ομολογεί και το ίδιο το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί μέσα από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αν κάποιος το διαβάσει προσεκτικά. Περί αυτού πρόκειται, νομίζουν ότι αποτελεί ένα και αυτό το νομοσχέδιο, ένα βαρύ χτύπημα στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Αυτήν τη νέα γενιά τσακίζει, κυρία Βούζη, αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είτε μα εσείς, με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με την ενεργεια που υπάρχει, ποιος θα καταφέρει να δουλέψει πάνω από 30, αν θα καταφέρει κανείς να φτάσει να έχει ένσημα 30 ετών ή να τα ξεπεράσει. Νομίζω ότι είναι κοροϊδία όλες αυτές οι απόψεις που διακινούσε η κυβέρνηση και χθες πήρε την απάντηση. Και βεβαίως, επειδή σύθηκε και πολύ μελάνη χθες και πολύ τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός χρόνος για την ταλαιπωρία των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Σήμερα να δείτε τι γινόταν στην Αθήνα, που δεν υπήρχε απεργία. Που έγινε ένα τροχαίο, ναι. Ναι. Η ταλαιπωρία των ανθρώπων στην Αθήνα, ξέρετε, των λαϊκών οικογενειών, των λαϊκών ανθρώπων, είναι καθημερινή. Είναι καθημερινή και δεν χρειάζεται να γίνει μια απεργία για να το διαπιστώσουν. Αλλά αυτά, πού να τα γνωρίζουν αυτοί που κυβερνάνε. Τώρα, για να το πω λίγο έτσι με χιούμορ, κύριε Δελή, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: σμπαραλιάζεται το αφήγημα με τις κινητοποιήσεις. Α, μάλιστα. Τώρα περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. πήραμε μια γεύση από το δημοσίευμα της Καθημερινής, ναι. Σωστά, πήραμε μια γεύση. Νομίζω ότι αν επαληθευτεί αυτό το δημοσίευμα, τότε θα έχουμε μια μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια καταστολής, συκοφάντησης, θα τολμούσα να πω και προβοκαρίσματος εργατικών λαϊκών διαδηλώσεων. Και αν κανείς διαβάσει προσεκτικά το δημοσίευμα, το διαβάσουμε φυσικά και εμείς, σχετικά με το τι ορίζεται ως διαδήλωση και ως συγκέντρωση, νομίζω ότι εύκολα θα καταλάβει ότι στο μυαλό αυτών των συντακτών του νόμου δεν είναι οι μικρές πορείες και οι διαδηλώσεις που ταλαιπωρούν δήθεν τον κόσμο στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι μεγάλες πορείες, οι διαδηλώσεις και το πώς θα τις ελέγξουν. Εγώ μένω και στον οργανωτή, κύριε Δελή, που θα έχει την ευθύνη της ειρηνικής, τέλος πάντων, πραγματοποίησης της συνάθρησης. Νομίζουμε ότι αν καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση, έτσι όπως το έχει δημοσιευτεί, τέλος πάντων, στα βασικά του χαρακτηριστικά, νομίζουμε ότι ρίχνει το γάντι στο εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το σηκώσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα αυτό το γάντι και θα απαντήσει. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Δελή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.